Χρήση, η συμφωνία για την πώληση αεροσκαφών στην Ιαπωνία πέτυχε η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κατασκευής Αεροσκαφών Airbus σε μια αγορά που κυριαρχείται από την Αμερικανική ανταγωνίστρια Boeing. Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, η Airbus κέρδισε για πρώτη φορά παραγγελία από τον Εθνικό Αερομοτοφορέα της Ιαπωνίας, την Japan Airlines, σπάζοντας το μονοπόλιο δεκαετιών της Boeing με ένα deal για την πώληση 56 αεροσκαφών. Η Japan Airlines θα αγοράσει 31 αεροπλάνα της Airbus έναντι 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και στη συνέχεια θα έχει την επιλογή για την αγορά άλλων 25 αεροσκαφών. Η εισχώρηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας στην Ιαπωνική αγορά ήταν διαχρονικά μια ιστορία απογοήτευσης για την Airbus, η οποία είχε καταφέρει έως τώρα να προμηθεύει αεροπλάνα σε ιαπωνικές αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Η τωρινή συμφωνία αποτελεί σταθμό για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία, καθώς οι δεσμοί της Αμερικανικής Boeing με την Ιαπωνία είναι μακρόχρονοι και ιδιαίτερα στενή, ενώ ξεκινούν αμέσως μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ιαπωνία από το 1945 έως σήμερα προτιμούσε σχεδόν πάντα την Boeing, αφού τοπικοί κατασκευαστές έχουν παίξει παραδοσιακά σημαντικό ρόλο στην κατασκευή των Αμερικανικών αεροσκαφών. Είναι ενδεικτικό ότι οι Ιαπωνικές εταιρείες έχουν σχεδιάσει και εξοπλίσει το 35% της κατασκευής των Boeing 787, με την Mitsubishi να παρέχει τα φτερά και την Kawasaki να κατασκευάζει το μπροστινό μέρος της ατράκτου των αεροσκαφών. Η Japan Airlines, ωστόσο, επέλεξε αυτή τη φορά την Airbus μετά την πολυετή καθυστέρηση του πολυδιαφημισμένου Boeing 787 Dreamliner και την πολυήμερη καθήλωσή του στα αεροδρόμια παγκοσμίως λόγω τεχνικών προβλημάτων που είχε παρουσιάσει, κοστίζοντας αρκετά χρήματα στην Ιαπωνική εταιρεία. Η Boeing από τη δική της πλευρά με ανακοίνωσή της δηλώνει απογοητευμένη με την επιλογή της Japan Airlines, την οποία ωστόσο, όπως σημειώνει, σέβεται απολύτως.